και εσείς τώρα, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει έξω από το γήπεδο της Τούμπας κατά την αποχώρηση των φίλων του Άρη. Και δεν γνωρίζω γιατί δεν υπάρχει αστυνομική δύναμη σε αυτό το σημείο. Βέβαια, να πούμε ότι η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης διέθεσε 2.500 άνδρες για τον αποψινό τελικό και πέφτουν τώρα και τα πρώτα δακρυγόνα. Πάνω να σε διακόψω. Βεβαίως. Να διορθώσουμε, δεν ήταν η μπουτίκ αυτή που έσπασαν οι φίλοι του Άρη. Είναι μία από τις εισόδους του γήπεδου και προφανώς προσπάθησαν να ξαναμπούν μέσα στο γήπεδο. Ωστόσο, οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με δακρυγόνα. Έχω την εντύπωση, Άκη, ότι σε εκείνο το σημείο βρίσκονται και τα γραφεία του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, σε εκείνη την πλευρά, κάτω από τις εξέδρες του γήπεδου της Τούμπας. Ναι, είναι από αυτή την πλευρά, αλλά νομίζω πως δεν είναι εκείνη η είσοδος. Mm-hmm. Δυστυχώς οι φιλάθλοι του Άρη μας διέψευσαν και εκεί που λέγαμε ότι η αποχώρησή τους γίνεται χωρίς προβλήματα, τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Να πούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ότι το πλάνο που βλέπουμε είναι πίσω από τις θύρες 5, 6 και προς την 7. Άκη, καλό θα ήταν, νομίζω, αν μπορούσαμε να πλησιάσουμε όσο γίνεται, βέβαια, καθώς είναι και επικίνδυνα τα πράγματα, προς τους αστυνομικούς. Βλέπετε κι εσείς. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αναγκαζόμαστε, αντί για στιγμές χαράς, να παρακολουθούμε και αυτόν τον κλεφτοπόλεμο, τον πετροπόλεμο ανάμεσα σε οπαδούς του Άρη και τις δυνάμεις της αστυνομίας. Αν και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο είναι πετυχημένη η επέμβαση των ΜΑΤ. Ο κύριος όγκος των οπαδών του Άρη που αποχώρησαν από το γήπεδο φαίνεται να έχει απομακρυνθεί.